Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον δικηγόρο του 18χρονου, με τον νομικό υπερασπιστή του, τον κύριο Απόστολο Λίτρα. Κύριε Λίτρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα που συνδέεται με την υπερασπιστική τακτική. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν είναι βέβαιος ο 18χρονος, δεν είναι βέβαιος ο πελάτης σας, ότι ήταν η δική του βολίδα, ότι ήταν ο δικός του πυροβολισμός, αυτός που χτύπησε τον αστυνομικό. Ακούω όμως το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 καταθέσεις, ίσως και περισσότερες, οικείων του, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος παραδέχθηκε ότι εγώ χτύπησα τον αστυνομικό, μιλώντας μάλιστα σε αγαπημένα του πρόσωπα. Κάτι δεν πάει πράγματι καλά εδώ. Έτσι είναι. Όχι. Πράγματι έτσι είναι, όπως το λέτε. Είναι με την πεποίθηση ότι η δική του φωτοβολίδα είναι αυτή που δυστυχώς τραυμάτισε τον αστυνομικό. Το έχει καταθέσει και ο ίδιος από την πρώτη στιγμή. Το έχει παραδεχθεί ο ίδιος. Το έχει παραδεχθεί από εκεί. Επομένως, και μετά. Επομένως, εσείς γιατί λέτε ότι μπορεί να μην είναι η δική του βολίδα? Γιατί, προσπαθείτε να διευκολύνετε κάπως την υπεράσπιση με τον ισχυρισμό αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, μακριά από μένα τέτοια πράγματα, αλλά επειδή ο ίδιος ο 18χρονος μου είπε ότι προς το μέρος του αστυνομικού ταυτόχρονα πέσανε δύο φωτοβολίδες. Και εμένα η ερώτησή μου ήταν εύλογη, ότι πώς είναι δυνατόν να αναγνωρίσεις αν ήταν η δική σου που τον χτύπησε ή όχι. Και εκεί πραγματικά και ο ίδιος ο 18χρονος δεν είχε καμία απάντηση. Πρώτον. Δεύτερον, ναι, αυτό που σας λέω ότι εγώ, αυτές, θα σας πω πώς είναι δυνατόν. Κατά τη γνώμη μου είναι δυνατόν, διότι αυτός ήταν παρόν στη σκηνή, ο 18χρονος, και είναι ελίαν πιθανό να μην έπεσαν το ίδιο δευτερόλεπτο οι δύο φωτοβολίδες και να είδε επομένως ότι μετά τη δική του φωτοβολίδα έπεσε ο αστυνομικός κάτω. Χάσαμε από τη σύνδεση. Ναι, μ' ακούτε. Τώρα σας ακούω. Ναι, θα πάρω λέω σαν δεδομένο ότι είναι η δική του. Από εκεί και μετά όμως, επαναλαμβάνω, περιμένουμε διάφορα αποτελέσματα ακόμα που θα προκύψει αν είναι η δική του ή όχι. Τα οποία αυτά τα εργαστηριακά ακόμα δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά αυτό, άρα δεν πρόκειται περί κάποιου ισχυρισμού, γιατί δεν αλλάζει αν θέλετε και κάτι αν ήταν η δική του ή όχι. Πάλι ο ισχυρισμός που θα έχει ο 18χρονος είναι ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Η πρόθεσή του ήταν... δεν είχε πρόθεση. Όταν δεν είχε πρόθεση, κύριε Κατσινολάου, να αφαιρέσει... Παρακαλώ, όταν κάποιος πυροβολεί στην ευθεία απέναντι στους αστυνομικούς, ποια πρόθεση έχει? Δεν έχει την πρόθεση να τους επιτεθεί, να τους τραυματίσει? Ναι, έχετε δίκιο. Μόνο που δεν πυροβόλησε σε ευθεία. Η ίδια η αστυνομία στη δικογραφία αναφέρουν ότι η φωτοβολίδα έσκασε μπροστά στο 18χρονο και από εκεί και μετά κατέληξε στον αστυνομικό. Το λέει και η αστυνομία το ίδιο. Τι εννοείται, ότι έσκασε στο οδόστρωμα και εξωστρακίστηκε? Στο οδόστρωμα μπροστά στο 18χρονο και στη συνέχεια κατέληξε στον αστυνομικό. Άρα λοιπόν μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι πώς είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος που θέλει να κάνει αυτό, να ρίχνει τη φωτοβολίδα μπροστά του και αυτή με γκέλ να καταλήγει στον αστυνομικό. Κύριε Λίτρα, πείτε μου το εξής σας παρακαλώ. Εδώ φέρεται ο 18χρονος να δηλώνει ότι τη φωτοβολίδα του έδωσε κάποιος ο οποίος φορούσε κουκούλα. Ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Και επίσης ότι αυτός, ο ίδιος με την κουκούλα και τα καλυμμένα χαρακτηριστικά, ήταν αυτός που του είπε να πάει μαζί τους να επιτεθεί στους αστυνομικούς. Η ερώτηση νομίζω είναι πάρα πολύ απλή. Και τη σκέφτεται ο κάθε θεατής μας αυτή τη στιγμή. Μπορεί, αν είναι δυνατόν, μπορεί να μην κάποιος ήξερε να ακολουθεί τις εντολές και να παραλαμβάνει υλικό τέτοιου τύπου φωτοβολίδα, που είδαμε πόσο επικίνδυνη είναι, από κάποιον που δεν γνωρίζει? Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω το εξής. Όταν μάλιστα εδώ λέει ότι δεν είναι οργανωμένος. Ακούστε, γιατί δέχθηκε, εντολές και υλικό, πολεμικό εντός εισαγωγικών, από έναν κουκουλοφόρο? Θα σας πω. Λοιπόν, η απορία είναι εύλογη αυτή πραγματικά που έχετε εσείς, την οποία την έχω και εγώ. Εδώ υπάρχουν δύο τινά.
Το ένα, το απλό ας πούμε να ξεκινήσω, είναι ότι πράγματι όπως βγήκε έξω μαζί με άλλους 100, είδε κάποιον ο οποίος ηγούταν αυτή αν θέλετε της επίθεσης και τον άκουσε χωρίς να τον γνωρίζει, όπως είπε ότι φοράγε ένα full face και δεν τον γνώριζε και ότι πρόλαβε και του εξήγησε τι να κάνει με τη φωτοβολίδα. Αυτό είναι το απλό σενάριο. Να πάμε στο πιο περίπλοκο σενάριο. Δεν αποκλείω πραγματικά ο 18χρονος να φοβάται να μιλήσει, να φοβάται να δώσει παραπάνω στοιχεία για τους ανθρώπους που βάζουν, αν θέλετε, αυτά τα ανήλικα ή εν πάση περιπτώσει αυτούς τους 18χρονους σε αυτές τις διαδικασίες. Και μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, για 100 άτομα. Ήταν 100 άτομα έξω από το γήπεδο. Άρα λοιπόν, προφανώς από κάποιον δεν πήρανε. Λέτε ότι μπορεί να φοβάται λοιπόν. Μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο επικεφαλής. Σαφέστατα. Και να φοβάται. Τώρα πείτε μου κάτι, κύριε Λύτρα, σας παρακαλώ, που είναι κρίσιμο. Θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα. Εννοείται θα ανοίξουν. Μπορεί από αυτό να προκύψουν και οι ταυτότητες εκείνων που υποκίνησαν ή ηγήθηκαν της επίθεσης στην αστυνομία με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να ανοίξουν τα κινητά, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των κινητών τηλεφώνων από διάφορους οι οποίοι συμμετείχαν στα συγκεκριμένα επεισόδια και από το συνδυασμό ενδεχομένως η αστυνομία να μπορέσει να καταλήξει και σε άλλα άτομα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λύτρα. Μια τελευταία, κύριε Χατζηνικολάου, μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ. Την οποία όφιλα να την πω και στην αρχή, απλά με τις ερωτήσεις σας δεν πρόλαβα. Παρακαλώ. Το πρώτο μέλημα του 18χρονου και της οικογένειας, δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, είναι να πάει καλά ο αστυνομικός, να είναι καλά στην υγεία του, να βελτιωθεί η υγεία του. Σας το λέω γιατί μου το μεταφέρει συνέχεια. Έχει υποστεί ήδη ο αστυνομικός σοβαρό πλήγμα στην υγεία του. Όλοι προσευχόμαστε γι' αυτόν. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Φαίνεται εδώ ότι καταστρέφονται δύο ανθρώπινες ζωές. Καταστρέφεται και η ζωή του αστυνομικού, ένα παιδί 30-31 ετών. Καταστρέφεται και η ζωή του 18χρονου που με τόση επιπολαιότητα οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια που όλους μας έχει στενοχωρήσει τόσο πολύ. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λύτρα.